350.000 αγρότες, πέρα δηλαδή από τους άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, αφορούν 350.000 αγρότες και προβλέπουν ποσό δόσης τα 30 ευρώ το ελάχιστο, με 30 ευρώ δηλαδή μπορεί να είναι το ποσό της δόσης για τις παλιές σου εισφορές, και προβλέπεται 70% μείωση κούρεμα του ποσού που οφείλεται και 85% μείωση των προσαυξήσεων. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Και το υπόλοιπο ποσό, 120 δόσεις, το αμέσως επόμενο διάστημα, μέσα στον επόμενο μήνα, αυτό γίνεται πλέον νόμος του κράτους. Και επαναλαμβάνω, αφορά και 350.000 αγρότες που έχουν χρέη σε ασφαλιστικές εισφορές. Ρωτάω για το σαν οι αγρότες εισαγωγικά, μας έχουν 4 τρίμηνα μαζεμένοι. Μπορείτε να κάνετε τη συμφωνία μέχρι 120 δόσεις. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το φορολογικό, από την αρχή είπα ότι το φορολογικό είναι ένα θέμα το οποίο πράγματι πρέπει να το ελαφρύνουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με 1% κάθε χρόνο. Προφανώς το πρόβλημα είναι μεγάλο, όμως και εδώ πρέπει να πούμε κάποιες αλήθειες. Το 2014 η εισρωή φόρων στο κράτος από τον αγροτικό κόσμο ήταν 350 εκατομμύρια. 3 χρόνια μετά, τα 350 εκατομμύρια του 2014 γίνανε 154 εκατομμύρια. Αυτή είναι η υπερφορολόγηση της κυβέρνησης. Ήταν 13% και πήραν 26. Αυτή είναι η... Ποιο κάναμε 26. Σας δίνω στοιχεία. Το 2000, εσείς, ακούστε με λίγο, το 2014 το κράτος εισέπραξε 350 εκατομμύρια ευρώ, το 3 χρόνια μετά 154. Αυτό που λέτε ότι αυξήθηκε ο συντελεστής δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία του αγροτικού κόσμου. Το 90%, το 90% του αγροτικού κόσμου δηλώνει μέχρι 5.000 ευρώ και υπάρχει αφορολόγητο για αγρότη με 2 παιδιά μέχρι 9.500 ευρώ. Το 3-4% των αγροτών ήταν αυτό που πλήρωσε παραπάνω φόρο με αυτή την κυβέρνηση. Μπράβο. Και να μου φέρετε λοιπόν τις φορολογικές σας δηλώσεις και να μου πείτε με στοιχεία ότι εσείς πληρώνατε 100 ευρώ το 2014 και σήμερα πληρώνετε 200. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Για να βγάλω στα λόγια, φέρτε μου λοιπόν φορολογικές δηλώσεις για να το δούμε στην πράξη. Επαναλαμβάνω ότι η αύξηση της φορολόγησης αφορά το 3-4% των αγροτών. Και σε αυτό είμαι απόλυτη, γιατί τα στοιχεία είναι συγκεκριμένα. Το 90% των αγροτών πλήρωσε τα ίδια ή λιγότερα. Και αυτό το λέω με στοιχεία που προέρχονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Εάν εσείς έχετε μεταξύ σας άλλη εικόνα, φέρτε το να το δούμε για να δούμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση. Λοιπόν, παίρνω τα ερωτήματα που τέθηκαν με τη σειρά που τέθηκαν για πολισμό. Εάν στοιχειοθετείτε ότι υπάρχει καρτέλ, η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρόνο, υπήρξε μία άτυπη ενημέρωση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Εάν, πέρα από την παρέμβαση του εισαγγελέα που έγινε μετά από το κουμπί του αγροτικού κόκκινα προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να ελεγχθεί η κατάσταση και αν πράγματι στις ενέργειες και να επιβάλλει τις απαραίτητες κυρώσεις. Αν υπάρχει καρτέλ. Γι' αυτό σας λέω ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. Να ξέρετε όμως, είπαμε από την αρχή ότι εμείς ζητήσαμε την βοήθεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, να ξέρετε όμως ότι έγινε. Και ότι αυτή είναι η σχέδια απόσχεσης. Τα διαχειριστικά σχέδια απόσχεσης γίνονται με αρμοδιότητα. Οι περιφέρειες είναι αυτές που καταθέτουν τις μελέτες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Ήδη έχει καθυστερήσει αυτό
είναι ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι είναι πολύ υψηλής σημασίας για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και το πώς η κατανομή να γίνει καλύτερη και να μην ακολουθούν λύσεις όπως η τεχνοποίηση που αυτή τη στιγμή όλες ήδη αρκετές από αυτές έχουν υπογράψει και την προγραμματική σύμβαση με το Ημίκαλο και έχουν πληρωθεί το διαχειριστικό σχεδίο σε ένα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από τις 13 περιφέρειες, οι δύο είναι αυτές που ακόμη δεν έχουν καταθέσει. Νομίζω ότι το έχουμε περιοχές, έχετε μπει και σε αξιακές στη Βίλνο και στα δικά. Υπάρχουν δύο λοιπόν περιφέρειες που έχουν σύμβαση, σύμβαση ανάμεσα στο Υπουργείο και στις περιφέρειες. Για παράδειγμα, η πρώτη περιφέρεια η οποία συμμετείχε και είχε ολοκληρώσει και τα 19 διαχειριστικά σχέδια, ήταν η περιφέρεια Ηπείρου και ακολούθησαν και οι άλλες περιφέρειες. Και από όσο γνωρίζω από τον κύριο Αγοραστό, είναι σχεδόν έτοιμη και η δική σας περιφέρεια για αυτό το θέμα. Επειδή πήρα από το ποσό κάτω και μίλησα την αρμόδια υπάλληλου, που είναι τα νομότρικά μου, μου είπε από εμάς διαλεκτικά έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Εάν ισχύει αυτό που λέτε, να σας πω και το όνομα και όλη της κυρίας. Εγώ θα σας ενημερώσω μέσω των βουλευτών μας, αύριο κιόλας θα ρωτήσω τι ακριβώς συμβαίνει και θα σας ενημερώσω. Πριν από μια εβδομάδα ενημερωθήκαμε. Εγώ έχει το προσώπο δεν μπορώ να λοιπόν, πήρα και λοιπόν, πήρα μόνη που για να σας το πω έτσι ξεκάθαρα. Μου ζήτησε, δεν είναι έτοιμος ακόμη, τα λεφτά είναι κάτω, υπάρχουν. Εδώ μας είπε το εξής, ότι έχει πρόβλημα με κόσμο και λέει να παρέμβουμε εμείς οι βουλευτές στον ΕΛΓΑ να του στείλει 5-6 υπαλλήλους για να κάνει τη δουλειά του. Άρα λοιπόν, μη σας λένε το θέμα. Ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ είπε ότι άμεσα θα αποστείλει στον κύριο Λιόντο τα άτομα που χρειάζεται και σε άμεσο χρόνο το θέμα θα έχει λήξει γιατί τα χρήματα υπάρχουν. Άρα το θέμα δεν κολλάει στο Υπουργείο, το θέμα είναι τελείως γραφειοκρατικό το οποίο θα λήξει. Τα αυλάκια. Και γιατί να πληρώνουμε τους ΤΕΠ, με συγχωρείτε, εγώ δεν μ' αρέσει να χαϊδεύω αυτιά, είναι παράλογο. Λοιπόν, δεν μείνει. Να σας πω λοιπόν, να θυμίσω λοιπόν το de minimis στα 42 εκατομμύρια ευρώ που δώσαμε στους ευωπροβατοτρόφους ώστε να υπάρχει μια ενίσχυση και να μειωθεί κάπως το χάσιμο που είχατε. Το πρόβλημα που προκύπτει με τον Μπασμά, αυτό που λέτε, εάν πράγματι είχατε ζημιές πάνω από 30%, να το δούμε και θα ενταχθεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Με το κρασί και το τσίπουρο που βάλατε το θέμα, επειδή πράγματι υπήρχε πρόβλημα, λύθηκε με τη σχετική. Προσωρινά, κύριε, για φέτος λύθηκε. Θα δούμε πώς θα το λύσουμε και του χρόνου. Σας λέω ότι το πρόβλημα λύθηκε και δεν είναι ακριβές αυτό που είπατε ότι δεν μπορείτε να υλοποιήσετε και δεν μπορείτε να κάνετε τσίπουρο. Εγώ έχουμε μέχρι λύσει τις 15 Νοεμβρίου, μέχρι τις 15 Νοεμβρίου, η αποστακτική περίοδο είναι 2 μήνες. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου στη Λάρισα και στα Τρίκαλα δεν είχαν δοθεί. Δοθήκαν μια φορά και τις πήρανε πάλι πίσω. Εγώ σας λέω ότι το πρόβλημα λύθηκε. Έχουμε χάσει την μπάλα. Τι θα γίνει για το μέλλον. Πάει η περίοδος, πέρασε που δόθηκε η προσωρινή λύση. Με συγχωρείτε, τώρα κάνετε άλλο ερώτημα. Πριν μου είπατε ότι δεν μπορείτε να υλοποιήσετε γιατί ναι, δεν είχατε το ξανά αυτό. Σας λέω λοιπόν ότι αυτό που είπατε δεν ήταν ακριβές. Το πρόβλημα έχει λυθεί και προφανώς θα αντιμετωπιστεί και για την επόμενη χρονιά. Με την ίδια ακριβώς λογική. Λοιπόν, συζήτηση για την ΚΑΠ. Η συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε μία συνεννόηση με άλλες 6 χώρες ώστε να μπορέσουμε από κοινού τα θέματα που μπαίνουν να τα αντιμετωπίσουμε. Τα δύο βασικά θέματα που μπαίνουν
και υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στις χώρες του Βορρά, να το πω, και στις χώρες του Νότου. Αν και στην ομάδα της συμφωνίας υπάρχει η Φιλανδία, εμάς που είναι του Βορρά, αλλά έχει έρθει μαζί μας γιατί έχει περίπου ίδια παραγωγή. Είναι δύο τα θέματα. Το ένα θέμα αφορά τη χρηματοδότηση, γιατί υπάρχει μία πρόταση από μία ομάδα χωρών να μειωθεί η χρηματοδότηση για την κοινή αγροτική πολιτική. Εκεί λοιπόν με άλλες χώρες προσπαθούμε να πετύχουμε να μην μειωθεί η χρηματοδότηση. Και το δεύτερο σημαντικό θέμα είναι η στρεμματική απόδοση, με την οποία η χώρα διαφωνεί. Γιατί αν πάμε στην στρεμματική απόδοση, θα πρέπει να πάμε στην παραγωγή. Εκεί λοιπόν έχουμε κάνει συμμαχίες και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα περάσει η στρεμματική απόδοση. Και η συμμαχία αυτή, να σας πω, ότι συνεχώς διευρύνεται. Αλλά είναι σε εξέλιξη συζήτηση και θα κρατήσει αρκετό καιρό ακόμα. Λοιπόν, για τον Δήμο Παραλυθέων και την αλλαγή καλλιέργειας έχετε δίκιο. Είναι υποχρέωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέσα από τις υπηρεσίες του και τους στεγόμενους οργανισμούς του να σας ενημερώνει και για την αλλαγή καλλιέργειας και για τη μετάβαση σε άλλες καλλιέργειες. Και να σας πω κάτι που είπα και το πρωί στα Καλάβρητα, ότι ήδη σχεδιάζουμε μαζί με υπηρεσιακούς στην Καλαμπάκα, ήδη σχεδιάζουμε με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτό που κάνουμε σήμερα εδώ, να το επαναλάβουμε σε όλη την περιφέρεια για να ενημερώσουμε και να δούμε και συγκεκριμένα πώς κάθε περιοχή μπορεί να αξιοποιήσει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και πού μπορεί να στραφεί η καλλιέργεια. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ενός εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την αγροτική παραγωγή. Κάτι το οποίο έστω και καθυστερημένα πρέπει να τρέξουμε και να το καταφέρουμε. Και εδώ πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η εκπαίδευση των αγροτών, γι' αυτό και με όλους τους εποπτευόμενους φορείς. Με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, με το Μπενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, με τον Ελγό Δήμητρα, σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια, σε συνεργασία με το Γεωπονικό των Αθηνών, με τη Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκη, με τις κτηνιατρικές σχολές, προσπαθούμε να δούμε πώς θα οργανώσουμε σεμινάρια και την εκπαίδευση των αγροτών σε όλους τους κλάδους. Τώρα για την υπουργική απόφαση για το γάλα τα είπαμε. Επίσης αυτό που είπατε για τα τυριά που παρασκευάζονται στο εξωτερικό και έρχονται εδώ και χαρακτηρίζονται ως ελληνική φέτα, αυτό είναι το άκρον άουτο της ελληνοποίησης και της παράνομης συμπεριφοράς. Η έλεγχη είναι πάρα πολύ σοβαρή. Να σας πω μόνο ότι από το Σεπτέμβριο που αναλάβαμε την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι σήμερα, μόνο από τον ΕΦΕ και μόνο για τους χώρους εστίασης και μόνο για το προϊόν φέτα έχουν γίνει 3.600 έλεγχοι. Είναι γνωστή η τεχνική έλεγχη. Έχουν γίνει 3.600 έλεγχοι, έχουν βρεθεί 127 παραβάσεις και αυτή τη στιγμή κυρώνονται τα πρόστιμα. Να ξέρετε ότι σε αυτό είμαστε πάρα πολύ αυστηροί. Οι έλεγχοι θα γίνουν εντατικοί και τα πρόστιμα θα είναι πρόστιμα τα οποία θα είναι πραγματικά, θα εισπράττονται και θα πρέπει να καταλάβει ο καθένας ότι η παράνομη και παράτυπη συμπεριφορά έχει επιπτώσεις και πρέπει να πληρώνει γι' αυτό. Ένα προϊόν έχουμε να βγάλουμε εμείς παραγωγή γάλακτος έξω και αυτό το έχουν καταπατήσει οι κτρά. Δηλαδή είναι ένα σχόλιο. Συμφωνώ μαζί σας και ενισχύω αυτό που λέτε. Να σας κάνω μια πρόσθετη ερώτηση. Α, και αυτό που είπατε για τις ελιές και το άλλο εκατομμύριο ρίζες να βγουν μέσα, νομίζω ότι έχετε δίκιο και πρέπει να το δούμε. Να σας κάνω μια πρόσθετη ερώτηση. Σύμφωνα με μια έρευνα που έγινε από έναν του Υπουργείου, αν θυμάμαι καλά, είχε πει ότι αναλύτρο παραγωγής γάλακτος προοβιού, το κόστος είναι 95 λεπτά. Αυτή τη στιγμή εμείς πληρωνόμαστε 80 λεπτά αναλύτρο γάλακτος. Αυτή τη διαφορά υπάρχει κάποιος τρόπος, ναι, με τον τεμήν εμείς πήραμε ένα ποσοστό της ζημιάς. Υπάρχει ένας τρόπος να πληρωθούμε, γιατί μπαίνουμε καθημερινά μέσα. Ναι. Καταρχήν ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ναι. Άλλος να λέει ότι το κόστος είναι 95 λεπτά, άλλος ότι το κόστος είναι 80. Δεν υπάρχει μία ακριβής έρευνα για το κόστος παραγωγής. Εδώ λοιπόν να σας ανακοινώσω ότι είμαστε σε συνεννόηση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ώστε να γίνει μία ομάδα εργασίας για να βρούμε το κόστος παραγωγής αναμονάδα προϊόντος για το γάλα, για το κρέας και για τα άλλα προϊόντα. Εκεί λοιπόν θα έχουμε πλήρη στοιχεία για το κόστος.
Τώρα, πράγματι, σας είπα και πριν ότι η τιμή του γάλατος τώρα είναι τέτοια που είναι ασύμφορη για τον παραγωγό, γιατί πράγματι σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί εξαρτάται το κόστος και από την περιοχή που παράγεις, από την μονάδα, από το μέγεθος της μονάδας που έχεις, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα, δεν είναι στάνταρ και ίδιο για όλους σας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που είπαμε είναι ότι πράγματι η τιμή του γάλατος είναι χαμηλή, γι' αυτό δώσαμε το de minimis, τα 42 εκατομμύρια ευρώ, αλλά θα σας έλεγα ότι για να μπορέσετε κι εσείς να βοηθήσετε τον εαυτό σας, πρέπει να κάνετε αυτό που σας είπα πριν, ομάδες παραγωγών και συνεργατικά σχήματα, να μπορέσετε να διεκδικήσετε καλύτερες τιμές και να σας πω ότι τη στιγμή που υπάρχουν περιοχές στη χώρα όπου το γάλα πουλιέται 72 λεπτά, υπάρχει και το παράδειγμα των Καλαβρίτων, το οποίο αγοράζει το γάλα από τον παραγωγό 1 ευρώ και 7 λεπτά. Και αυτό στα Καλάβρητα. Και αυτό γιατί ο συνεταιρισμός αυτός μέσα από μια συνεργασία και μια φιλοσοφία συνεργατισμού έχει καταφέρει να συνεργαστεί, έχει 1.300 παραγωγούς, αγοράζει το γάλα 1 ευρώ και 7 λεπτά και έχει ένα από τα πιο επώνυμα προϊόντα στην αγορά της φέτος. Το Λοπόννησος όμως είναι αδιάθετο. Δεν παίρνουν ούτε για τη Ρόγαλο και τα χειροστάσια. Δεν διαφωνώ σε αυτό που σας λέω. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέω. Αν θέλουμε να βάλουμε το κοστολόγιο σε μια κτηνοτροφική μονάδα, εγώ έχω 300 ζωικές μονάδες. Και με πάει πέρα τώρα και με φορολογεί επί του ακαθορίστου. Τα 300 γίδια πιάνε 40 τόνοι γάλα από τόσο από τα κατσίδια. Δεν λέει όμως το Υπουργείο πόσα άτομα απασχολούν. Δεν θέλω να βάλουμε μερικά μας. Να είναι 10 εμένα, 10 τη γυναίκα και 10 του γιο. Από 10 ευρώ την ημέρα μερικά μας να με δει. Και από εκεί και πέρα σου τα πάρει όλα. Να κάνει το κοστολόγιο και να μείνει 10 ευρώ. Δεν παίρνω ούτε 10 ευρώ την ημέρα. Και έχω τσέξει όλα μέσα στο στάβλο και προσφέρουμε το προϊόν που είναι. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγαλύτερο τέρας στη φύση. Από λύκου, από παγητούς, από ό,τι ζούζουλο υπάρχει να πάει στη φύση, στον κτηνό τρόφο πέσει. Και παράγουμε το προϊόν που είναι υποχρεωτικά για τον άνθρωπο από την ώρα που γίνεται άνθρωπος μέχρι που πεθαίνει, χωρίς γάλα και τρία δεν ζει. Και αυτόν τον άνθρωπο εμένα στα 75 χρόνια έχω τσέξει όλα του σπιτού πριν από στο στάβλο και δεν με δίνει 10 ευρώ με ρωτά μου. Θέλει γράμματα να βγάλουμε το κοστολόγιο. Πέρα από αυτό, μέχρι χθες προχθές, σαν να μπρώ εγώ πέθανε πιθερός με πιθερά, έκανε τα χαρτιά στο γραφείο τελειτών, σε ειδήσει του γραφείου τελειτών, ανέλαβε η κηδεία, σε ένα μήνα πάει και έχει τα λεφτά. Τώρα όλος πέθανε, λέω, αλλά πιθανόν δεν παραχώνει. Ποιος είναι πληρέσουμε, 3 χρόνια να πάρουν τα έξοδα κηδείας. Θα τρελαθούμε ναι. 3 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι εδώ να πάρουν τα έξοδα κηδείας. Ποιος είναι θάψη με νάδα. Πάντως να ξαναπώ ότι ανέφερα το παράδειγμα του συνεταιρισμού των Καλαβρίτων για να δείξω. Γιατί στα Καλαβρίτα παίρνουν ένα ευρώ και δεν παίρνουν τα δύο. Γιατί απλά στα Καλαβρίτα, κύριε Βουλευτά, είναι 1.300 παραγωγοί και 1.300 παραγωγοί δίνουν το γάλα στο συνεταιρισμό και είναι υποχρεωμένοι και το τηρούν και παίρνουν όλα τα υποπροϊόντα που θέλουν για να κάνουν ζωοτροφές από το συνεταιρισμό. Στηρίζουν το συνεταιρισμό. Έτσι. Αυτό ακριβώς σας λέω. Αυτό ακριβώς σας λέω. Γι' αυτό σας λέω την δύναμη του συνεταιρισμού, την δύναμη της συνεννόησης, την δύναμη της κοινής λειτουργίας. Και θα σας πω και κάτι άλλο όμως, θα σας πω όμως και κάτι άλλο, γιατί εδώ πρέπει να λέμε αλήθειες. Όλοι διαμαρτυρόμαστε για τις ελληνοποίησεις. Και λέμε την παράνομη συμπεριφορά που κάνουν οι γαλακτοβιομηχανίες που φέρνουν τα βιτία το γάλα από το εξωτερικό και που εδώ το βαφτίζουν μετά ελληνικό και εμείς όλοι διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Μία ερώτηση. Μπορεί να γίνει ελληνοποίηση χωρίς τη συμμετοχή των παραγωγών? Όχι, γιατί είμαστε το μάρκετ και εμάς. Λοιπόν, αν δεν υπάρχουν παραγωγοί που να δίνουν τιμολόγια πλαστά στις εταιρείες για να γίνεται η ελληνοποίηση, μπορεί αυτό να γίνει. Οπότε, μην τα ρίχνουμε όλα στους άλλους. Θέλουμε και εμείς οι ίδιοι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα να σας πω πριν από λίγο καιρό, κτηνοτροφική μονάδα στο Κυρκής. Με 200 εγωπρόβατα παρέδιδε 400 τόνους γάλα. 200 εγωπρόβατα και είναι γάλα αυτό. Άρα, είναι γάλα αυτό.